Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Το σημερινό βίντεο θα έλεγα ότι είναι ένα βίντεο για αρχάριους στα ζητήματα του ναρκισισμού, το οποίο θα το συμπεριλάβω στο playlist με τα βίντεο SOS, έτσι ώστε όταν κάποιος μου κάνει προφανή ερωτήματα σε σχέση με τον ναρκισισμό, να μπορώ να τον παραπέμπω σε αυτό το βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι στο κανάλι μας ασχολούμαστε πάρα πολύ με τον ναρκισισμό. Και ο λόγος που ασχολούμαστε πάρα πολύ με τον ναρκισισμό δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι ζούμε σε μία ναρκισιστική εποχή που το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε οι άνθρωποι στις σχέσεις μας είναι η ναρκισιστική κακοποίηση. Η λέξη ναρκισισμό είναι μια λέξη που έχει μπει πρόσφατα στο λεξιλόγιο των ανθρώπων με τόση συχνότητα. Και εγώ η ίδια που έχω σπουδάσει ψυχολόγο, έχω αποφοιτήσει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στο τμήμα ψυχολογία, γνώριζα για τον ναρκισισμό ω μια αφηρημένη θεωρητική έννοια που ανέφερε ο Φρόιτ στη θεωρία του περιπροσωπικότητας και ω μια σπάνια διάγνωση τη διάγνωση τη διαταραχή ναρκιστική προσωπικότητα από το β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητα. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο ναρκισμό είναι ένα φαινόμενο και υπάρχουν ναρκιστικά στυλ προσωπικότητα. Δηλαδή, ο χαρακτήρα κάποιου, η προσωπικότητα κάποιου, ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί κάποιο είναι ναρκιστικό, χωρί αυτό να αποτελεί διάγνωση. Απλώς αποτελεί μια διαπίστωση για το τι ισό ο άνθρωπος είναι κάποιος. Το σημερινό βίντεο έχει τίτλο «Ο εγωισμός είναι ναρκισισμός. Η αυτοαγάπη δεν είναι». Μία λέξη την οποία χρησιμοποιούσαμε επανειλημμένως στο παρελθόν για να περιγράψουμε αυτό που σήμερα ονομάζουμε ναρκισισμό είναι ο εγωισμός ένα επίθετο το οποίο χρησιμοποιούσαμε επανειλημμένα στο παρελθόν για να χαρακτηρίσουμε ένα πρόσωπο που σήμερα χαρακτηρίζουμε ναρκισιστή ή ναρκισίστρια ήταν εγωιστής ή εγωίστρια. Θεωρώ ότι δεν είναι πολύ καλή περιγραφή του εγωιστής γιατί ακριβώς δημιουργεί κάποια σύγχυση όσον αφορά στην αυτοαγάπη η οποία αυτοαγάπη δεν είναι εγωισμός ούτε εναρκησισμός, όμως ο εγωισμός είναι εναρκησισμός και γι' αυτό κάνω αυτό το βίντεο το οποίο το θεωρώ basic το θεωρώ ότι είναι ένα βίντεο που ξεκαθαρίζει κάποιες βασικές έννοιες για να εξηγήσω τη διαφορά μεταξύ εγωισμού και αυτοαγάπης. Και για ποιο λόγο ο εγωισμός είναι ναρκισισμός, ενώ η αυτοαγάπη είναι το αντίθετο του ναρκισισμού. Έμπνευση για να φτιάξω το σημερινό βίντεο αποτέλεσε το 7ο βίντεο όπου διαβάζαμε και σχολιάζαμε από αυτό το εξαιρετικό βιβλίο του Έριχ Φρόμ «Η τέχνη της αγάπης» Θα βάλω στην περιγραφή του σημερινού βίντεο το link για το playlist όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από αυτό το βιβλίο για όσου βρίσκονται στη συμμετοχή από το πρώτο επίπεδο μέχρι και το πέμπτο επίπεδο, δηλαδή για όλου όσου βρίσκονται στη συμμετοχή στο κανάλι μα. Και στην περιγραφή του playlist υπάρχουν και σύνδεσμοι από όπου μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο online, να το παραγγείλετε. Ψάχνω και βρίσκω πάντα του πιο φτηνού συνδέσμου, δηλαδή εκεί που το βιβλίο πουλιέται σε καλύτερη τιμή. Πολείται σε καλύτερη τιμή. Λοιπόν, στο έβδομο βίντεο που διαβάζουμε και σχολιάζουμε από αυτό το εξαιρετικό βιβλίο του Eric Fromm, το βίντεο το οποίο θα σχολιάσουμε και απόψε στις 8.30 στο Book Club της Τρίτης, στο οποίο συμμετέχουν τα πρόσωπα που βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής και πάνω, εξηγεί σε αυτό το κεφάλαιο ο Eric Fromm την τεράστια διαφορά που έχει αυτό αγάπη από τον εγωισμό. Και ο εγωισμός έτσι όπως τον περιγράφει ο Έριχ 70 χρόνια πριν σε αυτό το κλασικό του βιβλίο «Η τέχνη της αγάπης» το οποίο ξαναλέω πως είναι ένα βιβλίο που όποιο άνθρωπο θέλει να ψυχοεκπαιδεύεται είναι καλό να έχει στη βιβλιοθήκη του, δηλαδή ακόμη και αν κάποιο δεν μπορεί να μπει στη συμμετοχή, το πρώτο επίπεδο στη συμμετοχή στο κανάλι μα στοιχίζει 5 ευρώ το μήνα η συνδρομή. Είναι ένα χαμηλό ποσό, αλλά κάποιο μπορεί να μην το έχει ή να μην θέλει να μπει στη συμμετοχή, μπορεί να βρει το βιβλίο, να το αγοράσει και να το διαβάσει. Στο έβδομο βίντεο λοιπόν, όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε το βιβλίο «Τέχνη της Αγάπης» του Erich Fromm, θίγεται αυτό το θεμελιώδες ζήτημα για να κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα ανάμεσα στο τι σημαίνει ναρκισισμός, το οποίο είναι συνώνυμο με τη λέξη εγωισμός και την αντιπαράθεση με την αυτοαγάπη. Ναρκισισμός ή εγωισμός σημαίνει ένας άνθρωπος να προσπαθεί να καλύψει τα θέλω του χωρίς να γνιάζεται καθόλου για το τι προκαλεί στον εαυτό του και στους άλλους ανθρώπους αυτή του η συμπεριφορά. Παρόλο που υπάρχει μια λανθασμένη άποψη ότι ο εγωιστής ή αν θέλετε ο ναρκισιστής αγαπάει πολύ τον εαυτό του, στην πραγματικότητα ένας εγωιστής άνθρωπος, ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ένας ναρκιστή ή αλλιώς ένας ναρκισσός δεν αγαπάει τον εαυτό του. Φαίνεται πως αγαπάει τον εαυτό του, αλλά στην πραγματικότητα δεν αγαπάει τον εαυτό του. Γιατί όπως εξηγεί πολύ ωραία ο Ριχφρόμ στο βιβλίο του, όπως το είπε και ο Χριστός στην Αγία Γραφή, αγάπα το πλησίον σου ως εαυτόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορείς να αγαπήσεις τον άλλον, είναι να αγαπάς τον εαυτό σου. Και αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν μπορείς να αγαπήσεις τον άλλον και επειδή οι εγωιστές άνθρωποι και οι ναρκιστιστές άνθρωποι αποδεδειγμένα δεν αγαπούν τους άλλους, αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν αγαπούν και τον ίδιο τους τον εαυτό. Ενώ η αυτοαγάπη ως μία κίνηση, στάση ζωής, τρόπος ζωής, του να αγαπάμε τον εαυτό μας και να προστατεύουμε τον εαυτό μας, τη ψυχή μας, την καρδιά μας, το πνεύμα μας, το σώμα μας από οποιοδήποτε κίνδυνο, η αυτοφροντίδα, η αυτοαγάπη και η αυτοσυμπόνια, του να είμαστε φιλικοί προς τον εαυτό μας και να ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας να εξελίσσεται, η αυτοαγάπη είναι το ακριβώς αντίθετο του εγωισμού ή αλλιώ εγώ κεντρισμού, τη αλαζονία, τη αίσθηση και του ναρκισισμού. Δηλαδή, ο ναρκισιστή είναι ένας παλιόγοιστή, είναι ένα άνθρωπο ο οποίος επιμένει στου παλιού του τρόπους, επιμένει να συμπεριφέρονται όπω του γουστάρει, επιμένει να εκμεταλλεύεται την καλοσύνη των άλλων ανθρώπων, επιμένει να επιδιώκει συνεχώς να του γίνονται τα χατήρια του, επιδιώκει συνεχώς την εύκολη ευχαρίστηση, το εύκολο κέρδος, επιδιώκει συνεχώς να τον λατρεύουν οι άλλοι, να τον φημίζουν οι άλλοι, να λένε καλά λόγια για αυτόν οι άλλοι, να τον θαυμάζουν οι άλλοι, να τον ζηλεύουν οι άλλοι, να ασχολούνται μαζί του οι άλλοι, επειδή ο ίδιος δεν αντέχει να ασχοληθεί με τον ίδιο του τον εαυτό. Ένας εγωιστής άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος σκληρός, αδίσταχτος, ο οποίος σκέφτεται και λειτουργεί με το εξίσκεπτικό. Εγώ ξέρω καλύτερα από τους άλλους, δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι, δεν μενιάζει τι νιώθουν οι άλλοι, δεν μενιάζει νοιάζει τι μου λένε οι άλλοι, δεν μενιάζει το γεγονός ότι οι άλλοι μου λένε ότι τους στενοχωρώ, δεν με νοιάζει καθόλου στο ελάχιστον ότι μπορεί να δικό τους άλλους, δεν με νοιάζει ότι μπορεί να εκμεταλλεύουμε τους άλλους. Δεν με νοιάζει ότι η συμπεριφορά μου είναι βλαβερή προς τους άλλους, βλαβερή προς το περιβάλλον, επικίνδυνη για τους άλλους. Και εδώ έρχεται ένα ερώτημα που μου κάνατε πρόσφατα. Φαίνεται ο ναρκισισμός από τον τρόπο οδήγηση, Ναι, φαίνεται. Ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας οδηγεί σαν και του ανήκει ο δρόμος και συμπεριφέρεται σαν να είναι ο βασιλιάς του δρόμου και μόνο εκείνος έχει προτεραιότητα, εκείνος έχει μια σημαντική διαδρομή να διανύσει, εκείνος μόνο υπάρχει και δεν υπάρχουν οι άλλοι. Όσο τραγικό και αν είναι το γεγονός ότι οι ναρκισιστές στην ουσία δεν αγαπούν τον εαυτό τους, γιατί όταν συμπεριφέρεσαι με ένα τέτοιο τρόπο, βλάπτεις και τον εαυτό σου αναπόφευκτα. Επειδή η ευδαιμονία, η μεγαλύτερη ευτυχία και ικανοποίηση βρίσκεται στις βαθιές συν, ουσιαστικές συνδέσεις, στις βαθιές σχέσεις με νόημα, στις deep meaningful connections. Σας υπενθυμίζω ξανά τη μελέτη του Χάρβαρτ, τη μελέτη της Βοστόνης ή τη μελέτη της ευτυχίας του Χάρβαρτ, μια πολύχρονη μελέτη η οποία έχει καταδείξει πως την ευτυχία, ή αλλιώ την ευδαιμονία. Η ευδαιμονία είναι ένα καλύτερο όρο για να περιγράψουμε την ευτυχία, γιατί ακριβώ ενέχει μέσα η λέξη ευδαιμονία του πως εμεί οι ίδιοι ενεργητικά φτιάχνουμε την τύχη μα. Στο βιβλίο μου θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου, το οποίο θα επανακυκλοφορήσει σύντομα. Εξηγώ ενδελεχώς τι σημαίνει η λέξη ευδαιμονία και γιατί είναι καλύτερο να τη χρησιμοποιούμε από τη λέξη ευτυχία, αλλά στην ουσία πρόκειται για συνώνυμε λέξει στο καθημερινό λεξιλόγιο. Η μελέτη ευτυχία του Χάρβαρτ, λοιπόν, κατέδειξε πω δεν είναι ούτε τα πλούτη, ούτε η ομορφιά, ούτε τα αξιώματα, ούτε η επιτυχία, ούτε η αναγνωρισιμότητα, ούτε η φήμη, ούτε η δόξα που φέρνουν την ευτυχία, αλλά την ευτυχία φέρνουν οι βαθιέ συνδέσει με νόημα. Deep meaningful connections. Ένας άνθρωπος δηλαδή. Αν συνδέεται ουσιαστικά με τον εαυτό του και με δύο-τρεις άλλους ανθρώπους, αυτό είναι επαρκές για να είναι ευτυχισμένο. Οι ναρκισιστές όμως, οι εγωιστές όμως, δεν συνδέονται επαρκώς ούτε καν με τον ίδιο τους τον εαυτό. Γιατί για να συνδεθείς βαθιά και με νόημα, για να συνδεθεί ουσιαστικά πρέπει να παραδεχθείς την αδυναμία σου. Πρέπει να παραδεχθείς τα ελαττώματα σου. Πρέπει να παραδεχθείς την ευαλωτότητα σου ή αλλιώ την τροτότητα σου. Πρέπει να παραδεχθείς ότι ναι, έχω κόμπλεξ. Ναι, νιώθω μειονεκτικά. Ναι, φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα μείνω μόνος. Φοβάμαι ότι θα με απορρίψω. Φοβάμαι ότι είμαι άσχημος. Σκέφτομαι ότι δεν είμαι ελκυστικό άνθρωπο, δεν είμαι ενδιαφέρον άνθρωπο. Έχω ένα φόβο ότι μπορεί να είμαι ένα απαταιώνα, ότι μπορεί να είμαι ένα imposter, το imposter syndrome, από το οποίο πάσχουν αρκετοί άνθρωποι. Φοβάμαι δηλαδή ότι κατά βάθο είμαι ένα ανάξιο αγάπη άνθρωπο, ανάξιο επιτυχία, ανάξιο στοργή, ανάξιο έρωτα και φοβάμαι ότι άμα ανακαλύψουν οι άλλοι ποιο πραγματικά είμαι, τότε θα με απορρίψουν. Όλες αυτές οι ευαλωτότητε, όλες αυτές οι τροτότητε, το να παραδεχθεί δηλαδή ο άνθρωπος ότι έχει κομπλεξιλίκια, το να το παραδεχθεί στον εαυτό του, το να το παραδεχθεί στον στην ψυχολόγο του, το να το παραδεχθεί στους ανθρώπους με τους οποίους συνδέεται με βάθος και με νόημα, του φέρνει τη βαθιά σύνδεση που του δίνει και την ευτυχία. Ακόμη και αν εξακολουθεί να νιώθει μειονεκτικά που είναι κοντός, που είναι ψηλός, που είναι παχής, που είναι πολύ αδύνατος, που έχει το α χαρακτηριστικό, που δεν έχει το β και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος. Οι εγωιστές και οι ναρκισιστές πιστεύουν πως υπάρχει τέλειος άνθρωπος και γι' αυτό προσποιούνται πως είναι τέλειοι. Και προσπαθούν να ξεγελάσουν και τον εαυτό του και τους υπόλοιπου. Άρα δεν μπορούν να συνδεθούν ουσιαστικά ούτε με τον εαυτό τους, ούτε με τους υπόλοιπους. Στον αντίποδα του εγωισμού και του ναρκισισμού βρίσκεται η αυτοαγάπη. Όπου συνδέομαι με τον εαυτό μου αυθεντικά, επιτρέπω στον εαυτό μου να έχω κομπλεξιλίκια, επιτρέπω στον εαυτό μου να έχω φόβους και φοβίες, επιτρέπω στον εαυτό μου να έχει ελαττώματα, προσπαθώ να κατανοήσω ποια είναι τα τραύματα μου αυτά τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τις φοβίες μου, τα κομπλεξιλίκια μου, όλη αυτή την ευαλωτότητά μου, δουλεύω με τον εαυτό μου και μέσω της ψυχοθεραπείας και μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και μέσω του προσωπικού πνευματικού αγώνα ώστε να εξελιχθώ ως άνθρωπος, να γίνω καλύτερος άνθρωπος και να με αγαπήσω περισσότερο και αυτό με κάνει να είμαι ένας άνθρωπος ταπεινός με την αγιοπατερική έννοια, ένας άνθρωπος ανοιχτό συναισθηματικά, ένα άνθρωπο ο οποίο μπορώ ουσιαστικά να καταλάβω του άλλου ανθρώπου, να δείξω ενσυναίσθηση στου άλλου ανθρώπου, να σεβαστώ του άλλου ανθρώπου, να αγαπήσω του άλλου ανθρώπου, επειδή ακριβώ πρωτίστω αγαπώ τον εαυτό μου, σέβομαι τον εαυτό μου και δείχνω ενσυναίσθηση στον εαυτό μου για το όποια δύσκολα συναισθήματα έχω, είτε αυτά είναι κομπλεξιλίκη, είτε είναι φόβη, είτε είναι άγχο, οτιδήποτε. Ο εγωισμός είναι ναρκισισμός. Ο ναρκισισμός είναι εγωισμός. Η αυτοαγάπη δεν είναι ναρκισισμός. Η αυτοαγάπη δεν είναι εγωισμός. Εάν είστε στη συμμετοχή, από το δεύτερο επίπεδο και πάνω, σας προστα... προσκαλώ και διαμέσου αυτού του βίντεο, απόψε, 3η-4 Ιουνίου 2024, στις 8.30, να παρακολουθήσετε είτε μέσω Τη ζωντανή μετάδοση για όσου βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο και πάνω τη συμμετοχή του Book Club, όπου θα συζητήσουμε το 7ο βίντεο, όπου συζητάμε ακριβώ αυτό: Την αυτοαγάπη σε αντιπαράθεση με τον εγωισμό. Και ότι η αυτοαγάπη δεν είναι εγωισμός και ότι ο εγωισμός δεν είναι αυτοαγάπη. ή στα προνόμια, στο δεύτερο επίπεδο, θα βρείτε το σύνδεσμο του Zoom για να παρακολουθήσετε αν το θέλετε μέσω Zoom και να συμμετέχετε στο Book Club της Τρίτης. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τις απόψεις σας σε σχέση με αυτά που ανέφερα. Αν συμφωνείτε ότι είναι άλλο πράγμα εγωισμός και άλλο πράγμα η αυτοαγάπη, αν μπερδεύεστε πολλές φορές και νιώθετε ενοχές να αγαπήσετε τον εαυτό σας και φοβάστε μην τυχόν και γίνετε ναρκισιστές. Και εδώ θέλω να πω ότι αν ένας άνθρωπος φοβάται μήπως είναι ναρκισιστής, είναι εξαιρετικά πιθανό να μην είναι. Γιατί οι άνθρωποι που είναι αρχισιστές και εγωιστές είναι σίγουροι ότι είναι τέλειοι. Κοροϊδεύουν και τον εαυτό τους και τους άλλους ότι είναι τέλειοι και δεν θα σκεφτούν ότι είναι αρχισιστές. Χωρίς να σημαίνει ότι όποιος σκέφτεται μήπω είμαι αρχισιστής δεν είναι κιόλα, αλλά εξηγώ ότι η αυτογνωσία, η εξάσκηση της αυτογνωσίας, η αυτοπαρατήρηση, ο προβληματισμό για το τι συμβαίνει με μας είναι έννοιε άγνωστε σε ανθρώπου με έναρξηστικό στυλ προσωπικότητα. Υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ευάλωτοι ναρξιστέ, είναι κρύφον ναρξιστέ, οι οποίοι διεισδύουν ακόμη και σε ψυχοεκπαιδευτικά κανάλια, διεισδύουν ακόμη και σε ψυχοεκπαιδευτικέ ομάδε, πάνε ακόμη και για ψυχοθεραπεία, θέλοντα να κοροϊδέψουν και τον εαυτό τους και τον ψυχολόγο και τους συνανθρώπους τους ότι είναι ψαγμένοι ενώ στην πραγματικότητα προσπαθούν να καλύψουν αυτό που γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι γεμάτη κακία, είναι γεμάτη ανασφάλεια, είναι γεμάτη φόβους αλλά βαριούνται να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους, βαριούνται να κάνουν τη σκληρή δουλειά που απαιτείται για να φωτίσουν τα σκοτάδια της ψυχή τους και έτσι προτιμούν να κλαίγονται και να προβάλλουν πάνω στους άλλου τα δικά τους αποθυμένα. Ο εγωισμός είναι ναρκισισμός. Η αυτοαγάπη δεν είναι εγωισμός, δεν είναι ναρκισισμός. Σας προτρέπω να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Σας προτρέπω να εξασκήσουμε την αυτοσυμπόνια και την αυτοαγάπη. Τι λέτε.